Όλα είναι μάταια, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό σε κάνει να στεναχωριέσαι αντί να χαίρεσαι. Ελεύθερος δεν είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά αυτός που δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για να νιώσει ελεύθερος. Και εκείνος που ήρθε δεύτερος θα έχει σίγουρα μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία να σου διηγηθεί. Θυμάμαι πως από παιδί είχες μια κλίση στις τέχνες, μα το υπόλοιπο του χρόνου ομιλία σου δεν είναι αρκετό για να πραγματοποιηθεί αυτή η κλίση. Ο θάνατος είναι μια λύση. Και εσύ επιμένεις να μου υπενθυμίσεις πως επαναλαμβάνομαι, μα δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα από το τυπίας. Έτσι κι αλλιώς, όλα όσα πρέπει να υποθούν έχουν ήδη υποθεί. Αλλά εφόσον κανείς σας δεν έδωσε σημασία, όλα πρέπει να υποθούν ξανά. Δεν υπάρχουν έξυπνοι και χασί. Υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν μαζί σου και άνθρωποι που δεν. Και όταν το δεχτείς αυτό, θα καταλάβεις πως κάθε προσπάθεια πληθούς είναι μια κόλαση φωνικής. Ξέρω τι θέλεις να πεις. Οι λέξεις και οι πράξεις μας έχουν σημασία. Ο κόσμος αλλάζει κάθε μέρα και εμείς απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Μα εγώ εξακολουθώ να μισώ τους πάντες και κυρίως εσένα που ήρθες και τα πήρες όλα. Μέχρι και το μόνο πράγμα που ένιωσα από το δικό μου. Και τώρα μπορώ και εγώ να αναγνωρίσω τον εαυτό μου. Σε ηγετεύω ξένα. Yes, από το μυαλό μου. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Άρχισε και τελείωσε με αυτό.